Μάθαμε λοιπόν ότι το Κουκάκι γιορτάζει το Σάββατο με μια μεγάλη αποκριάτικη εκδήλωση στο πεζόδρομο Γεωργάκη Ολυμπίου. Αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση βλέποντας την αφίσα είναι πως εκτός από τα σχήματα που περιμέναμε να βρεθούν σε μια τέτοια γιορτή, υπάρχει και ένα secret gig με το thrash metal συγκρότημα The Albert, το οποίο έχει μάλιστα και Πορτογάλο κιθαρίστα. Τους εντόπισα λοιπόν στο στούντιο που έκαναν πρόβα και πήρα κάποιες πληροφορίες για τον Πέδρο, τον Δημήτρη, τον Χάρη και τον Ανδρέα, τους Albert. Πάμε να τους ακούσουμε. Η Albert, μια μπάντα thrash metal, έτσι το λέμε. Τα τελευταία 6-7 χρόνια είμαστε τα 4 μέλη που έχουμε δημιουργήσει ένα τρόπο να κάνουμε μουσική μαζί και να περάσουμε και καλά. Αυτό ειδικά κάνουμε. Επιρροές από άλλες μπάντες για τον κόσμο που ξέρει από thrash metal. Ναι. Γενικά ακούμε διαφορετικά πράγματα, δεν ακούμε όλο το ίδιο. Βέβαια, σαν μπάντα έχουμε αποφασίσει να ακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο στυλ. Μπάντα τύπου Slayer, Sodom, ακόμα και Metallica. Και τώρα, εντάξει, προετοιμαζόμαστε για ένα live σε μία εβδομάδα στο Κουκάκι, που θα παίξουμε και τα δικά μας, αλλά και αρκετές διασκευές, όχι μόνο σε thrash metal, από άλλα στυλ. Και εντάξει, νομίζω θα περάσουμε καλά εκείνη την ημέρα. Θα μου πεις λίγα πράγματα για σένα. Πότε ήρθες στην Ελλάδα? Ναι, εγώ ήρθα στην Ελλάδα το 2002, αρχές του 2002 από Πορτογαλία. Αποφάσισα να κάνω αυτή την κίνηση. Επαγγελματικά βρήκα δουλειά εδώ και από τότε, εντάξει, είμαι εδώ τώρα 13 χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Με τη μουσική ασχολείσαι από μικρός? Εγώ ξεκίνησα να παίζω γιθάρα στα 17 μου, όταν... Στην ουσία, 1-2 χρόνια μετά που άρχισα να ακούω metal. Από τότε, πολύ πολύ αργά, ξεκίνησα και έμαθα να παίζω και εντάξει, ειδικά με την μπάντα παίζουμε πιο σοβαρά και πιο επαγγελματικά. Μπορώ να μιλήσουμε λίγο για το δίσκο των Albert. Ο δίσκος των Albert με τον εκπληκτικό τίτλο Dinner Reserve, το δείπνο σερβίρεται, κυκλοφόρησε το 2012. Είχαμε συγκεντρώσει ό,τι υλικό είχαμε γράψει μέχρι τότε. Αποφασίσαμε να τα βάλουμε όλα σε ένα CD για να έχουμε κάπου ολοκληρωμένη τη δουλειά μας με ωραία παραγωγή κτλ. Έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και η συνεργασία μας με τον Κώστα Αρνιώτη και τον Άγγελο Αρνιώτη που έχουν το στούντιο 111, όπου έγινε και η παραγωγή και η ηχογράφηση κτλ. Περιλαμβάνει μόνο δικά σας κομμάτια? Περιλαμβάνει μόνο δικά μας κομμάτια. 6 κομμάτια έχει. Να συστήσουμε τα μέλη του συγκροτήματος. Να τα συστήσουμε και τα μέλη. Λοιπόν, να σας αρχίσουμε από τους δύο πιο παλιούς. Στα drums είναι ο Ανδρέας, μπάσο είναι ο Δημήτρης, κιθάρα είναι ο Πέδρο και φωνή, καλός ή κακός, είμαι εγώ, ο Χάρης. Ούτως όλο μπορείτε να δείτε φωτογραφίες και να δείτε και κάποια πράγματα για την μπάντα και κάποια βίντεο και στο site που έχουμε, στο thealbertband.com, όπου μπορείτε να ακούσετε και τα κομμάτια μας για όποιον θέλει. Στο site μας φυσικά μπορείτε να κατεβάσετε όποιος θέλει, δηλαδή μπορεί να κατεβάσει και το άλμπουμ ολόκληρο σε αρκετά καλή ποιότητα, δωρεάν. Και βέβαια μας εξηγούν πώς προέκυψε η συμμετοχή τους στα ανακατώματα, όπως ονομάζεται η γιορτή που θα πραγματοποιηθεί στο Κουκάκι το Σάββατο. Δουλεύω στο Κουκάκι από το 1992 και αφορμή ήταν μια προτροπή της Βενετίας Αυγερινού, την οποία ευχαριστούμε κιόλας, η οποία μας πρότεινε να συμμετάσχουμε στις εκδηλώσεις παίζοντας, έτσι απλά. Μέσα σε όλο τον χαβαλέ της αποκριάτικης εκδήλωσης μπορεί να χωρέσει και μια thrash μπάντα η οποία κατά τα άλλα φαίνεται να είναι λίγο πιο άσχετη με την όλη ατμόσφαιρα, αλλά δόξα τω Θεώ, επειδή είμαστε λίγο του αστείου, λίγο του χαβαλέ, έχουμε τον τρόπο μας τέλος πάντων να ενσωματωθούμε στην όλη κατάσταση. Έχεις εικόνα για την υπόλοιπη γιορτή, ποια άλλα σχήματα θα πλαισιώσουν την εκδήλωση, την αποκριάτικη? Θα είναι η Μπαταλά και η Κιλόμπο. Θα υπάρχουν ξυλοπόδαροι, δραστηριότητες για παιδιά. Θα έχουμε τη φιλαρμονική του Δήμου. Θα έχει μουσική όλος ο πεζόδρομος, από τη Βεϊκού μέχρι και την Φαλήρου, με DJ. Αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι η γιορτή είναι ανοιχτή για όλους και ότι εκείνη τη μέρα συγκεκριμένα όλα τα μαγαζιά του πεζόδρομου ενώνονται και συνεργάζονται μεταξύ τους και προσφέρουν έξω μπύρα, κρασί και πιθανότητα θα έχει και κάποιο συνοδευτικό hot dog όπως ήταν πέρυσι, ας πούμε, σε πολύ οικονομική τιμή.
έτσι ώστε να μπορέσει να βγει ο κόσμος και να κάνει τη βόλτα του αυτές τις μέρες. Όπου βέβαια φέτος τυχαίνει να συμπίπτει η γιορτή και με του Αγίου Βαλεντίνου, το οποίο προσδίδει ένα ιδιαίτερο άρωμα σε όλη την κατάσταση. Εμείς ως Άλμπερτ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Βενετία Αυγερινού, η οποία είχε και την αρχική ιδέα να παίξουμε στον πεζόδρομο, τον Χρήστο Δέδε, ο οποίος είναι ο πιο ένθερμος υποστηρικτής μας, και την Μαργαρίτα Καλατζοπούλου, η οποία έκανε τις πιο εύκολες συνεννοήσεις. Από εκεί και πέρα θα θέλαμε να προσκαλέσουμε τους πάντες να έρθουν στον πεζόδρομο, καθότι η εκδήλωση δεν περιορίζεται σε θρασομεταλλάδες. Θα υπάρχουν και μουσική και δραστηριότητες για όλα τα γούστα και για όλες τις ηλικίες. Τι ώρα ξεκινάει η εκδήλωση? Η εκδήλωση ξεκινάει στις 4 η ώρα και θα τραβήξει μέχρι όσο αντέχει ο κόσμος. Ακούσαμε τον Αντρέα, drummer τον Άλμπερτ, που θα βρεθούν και αυτοί στην γιορτή ανακατώματα το Σάββατο στο πεζόδρομο Γεωργάκη Ολυμπίου από τις 4 το απόγευμα. Να πούμε ότι η έναρξη της συγκεκριμένης γιορτής θα γίνει με αποκριάτικη παρέλαση από τα παιδιά της ομάδας μπάσκετ του Κουκακίου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει παιχνίδι του Χαμένου Θησαυρού με την οργάνωση του 33ου Σώματος Προσκόπων Ακροπόλεως, face painting, clown, ξυλοπόδαρη και ζογκλέρ. Η ομάδα 1-2-3 θα κατασκευάσει μαζί με τα παιδιά που θα βρεθούν εκεί αποκριάτικες μάσκες με δράκους, λιοντάρια και άλλα ζώα της ζούγκλας. Θα στηθούν επίσης παραδοσιακά γαϊτανάκια από τους μαθητές της Βασίλος Ιωάννου, που χορεύει παραδοσιακούς χορούς στη γειτονιά εδώ και πολλά χρόνια και κάνει μαθήματα. Μουσική επένδυση θα φροντίσουν 3 DJs και το ζωντανό μουσικό μέρος του προγράμματος ανοίγει με παραδοσιακούς αποκριάτικους σκοπούς από Θράκη, Κοζάνη, Ήπειρο σε όλο το μήκος του πεζόδρομου. Και βέβαια ζωντανά η κρουστή Κιλόμπο, Μπαταλά Ατένα σε βραζιλιάνικους ρυθμούς και η Σελή Κανού σε αφρικάνικους ήχους.